και τη χρήση, το πού θα βρεθεί, το πού θα Ωραία, λοιπόν. Είμαι η Έφη, είμαι από την Κόρινθο. Συμμετέχω και εγώ από τις 25 Μαΐου στην Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση της Πλατείας Περιβολάκια εδώ πέρα στην Κόρινθο. Ήταν ένα μια αυθόρμητη κίνηση, όχι μόνο από μένα και από όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν καθημερινά στις δράσεις και συνελεύσεις που κάνουμε στην Πλατεία Περιβολάκια εδώ πέρα στην Κόρινθο. Είμαστε από τις 25 Μαΐου, ξεκινήσαμε δειλά. Όλοι βγάλαμε τις πολιτικές μας ταυτότητες έξω από την πλατεία όταν μπήκαμε. Είμαστε από διάφορες τάξεις, είμαστε από διάφορες ιδεολογίες. Ωστόσο, μπορούμε και καταφέραμε να συνυπάρξουμε, μπορέσαμε και καταφέραμε να κάνουμε κοινές δράσεις, μπορέσαμε και καταφέραμε να οργανώσουμε μια πάρα πολύ καλή συνέλευση όπου όλοι έχουν λόγο, κανένας δεν διακόπτεται και μετά υπάρχει δημοκρατικά πάντα η δευτερολογία ή ο αντίλογος. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το μήνα. Αυτό που κάνουμε στην Κόρινθο αυτόν τον καιρό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κορίνθου. Επίσης είναι κάτι πρωτόγνωρο για το γεγονός ότι άνθρωποι με πολιτικές ιδεολογίες κατάφεραν να αφήσουν απ' έξω την πολιτική τους παιδεία και τις όποιες αγγελώσεις τους και να έρθουν και να συνυπάρξουμε όλοι μαζί σε μια συνέλευση ούτως ώστε να βρούμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα που μας αφορούν. Έχουμε κάνει κοινές δράσεις, πάρα πολλές αυτόν τον καιρό. Έχουμε κάνει δράση για τα ΜΕΑ, για τα Special Olympics. Κάνουμε χαριστικά παζάρια κάθε Κυριακή. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε οργανωθεί, κάνουμε και προβολές ντοκιμαντέρ για να ενημερώνεται ο κόσμος. Όλοι σε γειτονιές πηγαίνουμε, μοιράζουμε φυλάδια. Σήμερα άτομα από κάθε ιδεολογία, από κάθε χρωματισμό μαζί πήγαμε πρώτη φορά και μοιράσαμε μαζί φυλάδια. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή έχω ακούσει ότι και βλέπω ότι στο Σύνταγμα ακούγεται ότι υπάρχουν δύο πλατείες. Εγώ θέλω να πω, παιδιά, μία είναι η πλατεία. Εμείς εδώ το έχουμε καταφέρει, το έχουμε διαφυλάξει και αυτό είναι και το μήνυμα, γιατί ο στόχος μας φυσικά είναι τα μέτρα που πάνε να περάσουν για το μεσοπρόθεσμο. Αυτά θέλουμε να πολεμήσουμε και πρέπει να τα πολεμήσουμε όλα μαζί. Μπορεί να ξεχνάω κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή για τη δράση και για το ιστορικό. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουμε κάνει. Η πλατεία είναι πολυδιάστατη. Δεν είναι μόνο πολιτικό κίνημα, είναι και κοινωνικό κίνημα. Θέλουμε να κάνουμε, να φτιάξουμε αυτοοργάνωση, να φτιάξουμε μορφές αλληλεγγύης, να κάνουμε δράσεις, γιατί έρχονται δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό το έχουμε κατανοήσει, γι' αυτό είμαστε όλοι μαζί και το κάνουμε. Αυτό θέλουμε να πούμε και στην πλατεία Συντάγματος. Όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε, παιδιά. Μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους. Μας ενώνουν πολλά πράγματα από ό,τι μας χωρίζουν. Συμμετέχουμε στις δράσεις, τις πανελλαδικές και τα καλέσματα. Ερχόμαστε Σύνταγμα και ενώνουμε τη φωνή μας και στο Σύνταγμα, φωνάζουμε και στην Κόρινθο, φωνάζουμε και στο Σύνταγμα. Είμαστε μαζί σας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο τον οποίο συμμετέχει, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο τον οποίο είναι μαζί μας, ακόμα και όταν είναι στο σπίτι του και σκέφτεται θετικά για μας. Αυτό για μας είναι δύναμη. Και να τον καλέσουμε να προβεί σε δράσεις, να βγει έξω να γνωριστεί με τον συνάνθρωπό του και γιατί όχι να έρθει και στην πλατεία. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Λοιπόν, επίσης έχουμε για τα media, ναι. Επίσης, επειδή ο αγώνας μας είναι και ενάντια, η ιδεολογία μας δεν είναι ενάντια στους θεσμούς και στους νόμους. Εμείς λέμε άμεση δημοκρατία, δηλαδή τι θέλουμε, να επανεκκινήσουμε, θέλουμε ισότητα, θέλουμε οι νόμοι να ισχύουν για όλους, θέλουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην παραπληροφορούν, θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Θεωρούμε λοιπόν τους διαχειριστές όλων αυτών των θεσμών ότι τους έχουν, αυτοί οι διαχειριστές δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, γι' αυτό και τους απαξιώνουμε. Γι' αυτό έχουμε πει ότι στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, σαν συνέλευση, δεν πάει κανένας. Αν θέλει κάποιος, πάει μόνο προσωπικά για το άτομό του. Και έχουμε φτιάξει μια δικιά μας ομάδα πληροφόρησης και όποιος ενδιαφέρεται για να δει τις δράσεις μας και να διαβάσει τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας και όλα αυτά που κάνουμε στην πλατεία, μπορεί να κάνει κλικ στο www.perivolakia.gr.